την ήθελα, ακούγοντας όλα αυτά τα ενδιαφέροντα και να φύγω. Και βασίζομαι πάνω σε αυτό που πολύ σωστά είπε η κυρία Μιλά για την ιστορική μνήμη. Και σκεφτόμουν τώρα, όση ώρα άκουγα τις παρεμβάσεις, ότι εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σταθώ μόνο στην ιστορική μνήμη, αλλά και στην προσωπική μνήμη, διότι από ό,τι βλέπω εδώ μέσα, είμαι αυτός, μάλλον μόνος εδώ μέσα, που έζησα το εργοστάσιο της Κολούμπια από πολύ μικρή ηλικία, από την εφηβεία. Πηγαίνοντας και παίζοντας κιθάρα στις διάφορες ορχήστρες, όταν ηχογραφώντουσαν τα κομμάτια, στις διάφορες ορχήστρες όταν πηγαίναμε στην Κολούμπια. Καταρχάς, για να μπορώ να συντηρηθώ και να συντηρήσω τις σπουδές μου, και μετά μου προέκυψε το να φτιάχνω εγώ τραγούδια και να πάω να τα ηχογραφώ εκεί. Ξεκινώντας, το τελευταίο, από το 1963, όταν πρωτοηχογράφησαμε το ζωγράφο, το «Άκρη δεν έχει ουρανός», και τότε τα μικρά δισκάκια. Λοιπόν, πρέπει να σας καταθέσω το ότι όταν άρχισε μετά το 1991 να ρημάζει αυτό το σημείο, δηλαδή τα κτίρια και ο χώρος να ρημάζουν και να παθαίνουν αυτή το πάγωμα, θα δεις και ο χρόνος τα πάγωσε εκεί, περνώντας απ' έξω από εκεί, από τον δρόμο, από την Ηρακλείου, λοιπόν, τις πρώτες φορές έβλεπα τους τόπους αυτούς και σπάραζε η ψυχή μου. Μετά αποφάσιζα, όταν θα περνούσα ξανά, να στρέφω, να κοιτάζω προς τα δεξιά και όχι προς τα αριστερά όταν πήγαινα την Ηρακλείου. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένας πόνος, ιδιαίτερα σε όσους έχουν ζήσει την καλλιτεχνική δράση σε αυτά τα, με τις τότε συνθήκες. Εκείνες οι συνθήκες ήταν που είχαν ψυχή. Έχουν ευχαριστηθώ ηχογράφηση από τα εργοστάσια της Κολούμπια, από τότε που πηγαίναμε σε εκείνες τις ηχογραφήσεις, τις εντελώς ανθρώπινες, τις εντελώς ουμανιστικές, αυτές που περιείχαν συγκίνηση, αυτές που περιείχαν όλο αυτό το δόσιμο της ψυχής. Αυτό λοιπόν γκρεμίστηκε, γι' αυτό προηγουμένως αναφέρθηκα στο ότι γκρεμίστηκε όλη η αξιοπρέπειά μας με αυτό το γκρέμισμα και όχι μόνο τα κτίρια. Γι' αυτό το λόγο, φεύγοντας εγώ δηλαδή, θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά αυτούς τους ανθρώπους που χωρίς ανιδιοτελώς κάνουν έναν απόλυτο πολιτικό αγώνα. Δεν είναι ένας αγώνας για να γίνει ένα πράσινο ή για να... Είναι πολιτικός αγώνας. Εάν δεν είναι αυτό πολιτικός αγώνας, θα πρέπει να μου εξηγηθεί ξανά, να καταλάβω, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την ηλικία που βρίσκομαι τώρα, τι είναι ο πολιτικός αγώνας. Ευχαριστώ και πάρα πολύ.